Αγέλη σκύλων, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκε σε παιδάκι στην περιοχή των Κάτω Λεχωνίων, το οποίο αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, γυναίκα της περιοχής βγήκε έξω, όπως είπε, ακούγοντας φωνές των παιδιών που έπαιζαν στο σημείο. Το 8χρονο αγοράκι έπαιζε με άλλα παιδιά. Στα Κάτω Λεχώνια υπάρχει μια γέλη από 5 περίπου σκυλιά, τα οποία είναι επιθετικά. Η γυναίκα γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε αρκετές φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρωθούν να μαζέψουν τα σκυλιά. Η αγέλη έχει επιτεθεί και άλλες φορές σε ταχυδρόμο, επισημάνθηκε χαρακτηριστικά. Ακούστηκε ότι βγήκε να παίξει εδώ πιο πάνω στη γειτονιά και τον επιτέθηκαν τα σκυλιά και το δαγκώσαν. Το πήγαν στο νοσοκομείο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι συχνά τα φαινόμενα αυτά με τα σκυλιά και τη μητέρα μου τη δαγκώσαν τις προάλλες. Τα ίδια και σκυλιά. Τα ίδια σκυλιά συγκεκριμένα ένα είναι και επιτίθονται και όλα τα άλλα μετά. Ξεκινάει αυτό στην αρχή και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Έχουν δαγκώσει και άλλο κόσμο. Μια γιαγιά τις προάλλες που κατέβαινε για τα ψώνια και άλλο ένα παιδάκι δαγκώσαν. Ενισχύει. Να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το θέμα των αδέσποτων. Γενικότερα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ σοβαρό με μια γέλη σκυλιών. Τα οποία είναι επιθετικά. Έχουν αγριέψει, επιτίθεται σε πολύ κόσμο. Εχθές το απόγευμα ο γιος μου με ένα άλλο παιδάκι περπατούσε στον δρόμο λίγο πιο κάτω από εδώ από το σπίτι. Και αυτά επιτεθήκανε, τον δαγκώσαν, τον πετάξανε κάτω και με τις φωνές, έβαλε τις φωνές στο παιδί και με τις φωνές τρέξανε και η πεθερά μου και η γειτόνισσα και η γυναίκα μου και έτσι τρομάξαν λίγο τα σκυλιά και φύγανε και τον αφήσανε, αλλιώς τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Ήταν τρομακτική εμπειρία, έχει φτάσει στο απροχώρητο, είναι στο χεράκι του και στο γλουτό. Είναι παιδιά, έχει φτάσει στο προχώρητο το πράγμα. Έχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα εδώ και αρκετό καιρό και στο Δήμο και η αστυνομία έχουμε πάρει. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να μην αποφύγαμε τα χειρότερα, ειλικρινά. Έχουν επιτεθεί σε μια γυναίκα πρόσφατα, η οποία έχει τραύμα στο πόδι, της έκανε σοβαρό τραύμα. Σε άλλο ένα παιδάκι με τη μητέρα του. Και γενικότερα είναι επιθετικά τα σκυλιά. Είναι επικίνδυνα. Μας πήρε τηλέφωνο ο υπεύθυνος από το κοινοκομείο. Προθυμοποιήθηκε να έρθει να δει τα σκυλιά και μας είπε ότι θα προσπαθήσει να τα πάρει. Τώρα αυτό εμείς παλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό να το κάνουν και δεν έχει γίνει. Φοβόμαστε. Δεν μπορούμε να βγούμε. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Τα παιδάκια εδώ, όπως βλέπετε, ζούμε έτσι σε ύπαιθρο και φοβούνται να βγουν έξω από την πόρτα. Κάτι πρέπει να γίνει. Και από ό,τι έχω καταλάβει, δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Συμβαίνει σε πολλές περιοχές. Ακούμε τα παιδάκια παίζουν. Γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί, σε όλη τη γειτονιά. Ακούμε φωνές αυτά. Τρέχουν αμέσως η μαμά και η θεία, η νύφη μου, εγώ. Όλοι τρέξαν προς τα κάτω, το κυνήγησε μέχρι εδώ στη γωνία το παιδί. Μαμά, με δάκουσε το σκυλί, τρέξαμε. Τρέχω εγώ εντωμεταξύ, στο δρόμο και το κυνηγούσα. Φύγε, έλεγα πολλά, ξέρω εγώ. Δάκουσε το παιδί. Αυτά πηγαίναν. Ζώα είναι. Δεν φταίνουν τα σκυλάκια. Εγώ τα δίνω και νεράκι, δεν μπορώ να πω. Και τροφή όταν δεν έχουν, γιατί τα αγαπώ. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει, να μαζευτούν τα σκυλιά. Περνάει κόσμος, μηχανάκι. Ρίχνουν το μηχανάκι. Ορμάνα πάνω. Περνάει ποδήλατο, ουρλιάζουν παιδιά, τρέχω εγώ. Γιατί εμένα τα δίνω, το δίνω το ένα να φάει και με γνωρίζει και δεν με ενοχλεί. Αλλά όμως είναι πουλά τα σκυλιά. Πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε. Ο δήμαρχος που είναι αρμόδιος νομίζω, πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Να μάσει τα σκυλιά. Λέει δεν έχει κοινοτροφείο. Και τι φταίμε εμείς. Ας κάνει κι άλλο κοινοτροφείο. Ας κάνει δεύτερο. Ας κάνει κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να τα ενοχλήσουμε τα σκυλιά, ούτε να τα χτυπήσουμε, ούτε τίποτε. Δεν τα αγγίζουμε γιατί τα αγαπάμε, είπαμε. Γιατί είναι ζώα και δεν καταλαβαίνουν. Το παιδάκι δέχθηκε επίθεση στο χέρι αλλά και σε άλλο σημείο και μεταφέρθηκε όπως έγινε γνωστό με ιδιωτικό όχημα στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.